Thank you.
Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Εκδιώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου. Συλλητανευόντος αυτό Αγίο Αρχιερέως Χαρίτωνος και πάστης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάστης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστη ημών στρατού, και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι διόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δε των συλλητανευόντων στην Ιερά Λιτάνευση ταύτη, μετά των οικογενειών αυτών υπέρ υγείας και θείας βοηθείας αυτών, είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, πόλην και νησοτάφτην και πάσαν πόλην και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εχνιδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γένου ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κεφαλινίας, κύριε Δημήτριε, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, ευλαβείς πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Όταν σε μία οικογένεια εορτάζει ο πατέρας, τότε όλο το σπίτι λαμπροφορεί, τότε εορτάζει όλο το σπίτι. Και γύρω από το ιερό πρόσωπο του πατέρα συγκεντρώνονται όλα τα παιδιά, για να του δείξουν την αγάπη τους, την αφοσίωση, την υπακοή, αλλά και την ευχαριστία τους και την ευγνωμοσύνη τους για όσα αυτός έκανε για αυτά και για το ιερό δώρο της ζωής. Εδώ στην
επιτρέψτε μου να εκφράσω, να πω την έκφραση «Ιερά Νήσο της Κεφαλινίας», η οποία αγιάζεται με τη σεπτή παρουσία του αυθάρτου Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γερασίμου, που την ανακομιδή του σήμερα εορτάζομαι, εορτάζει όλη η Νήσος. Εορτάζει όλη η πνευματική οικογένεια. Και γύρω από το πρόσωπο του πνευματικού πατέρα που είναι ο Άγιος Γεράσιμος για το νησί αυτό, συγκεντρώνονται όλα τα πνευματικά παιδιά. Όλα αυτά που στο πρόσωπο του Αγίου Γερασίμου βλέπουν τον αληθινό πατέρα, βλέπουν το στήριγμα, βλέπουν τον πρεσβευτή προς τον Θεό και επάνω απ' όλα βλέπουν Αυτόν ο οποίος αντικατοπτρίζει στη ζωή των πιστών το φως της θεότητος. Γιατί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είναι οι ίδιοι το φως, αλλά αντικατοπτρίζουν όπως τα αστέρια του ουρανού το φως του ενός και μοναδικού ηλίου που είναι ο Ιησούς Χριστός. Συμμετέχω και εγώ σήμερα στην δική σας χαρά, στην χαρά της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου από χθες στον Εσπερινό, σήμερα κατά την Θεία Λειτουργία και την λιτάνευση του Ιερού Σκαινώματος, αλλά και εδώ στην όμορφη πόλη του Λειξουρίου, όπου με ευλάβεια και κατάνοιξη τιμάται λιτανευτικά ο Άγιος Γεράσιμος. Στην πόλη όπου εκτός από τον Άγιο Γεράσιμο έχει να αναδείξει και δύο άλλους Αγίους, τον Άγιο Παναγή και τον Άγιο Άνθιμο, Αγιοτόκος η πόλη του Λειξουρίου. Και το γεγονός αυτό μας γεμίζει περισσότερη χαρά, γιατί οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία είναι η χαρά των πιστών, είναι το φως στη ζωή μας. Και αυτό το φως έρχεται να διαλύσει τα σκοτάδια και της αθεΐας και της πλάνης, αλλά και της ειδωλολατρείας. Αυτό ήταν το έργο όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, να γίνουν για τους πιστούς και να γίνονται φως, με το οποίο θα οδηγούν στον σωστό δρόμο και την κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο στις ημέρες μας, όλοι μας, ανεξαιρέτως βαθμού, διακονίας, ιδιότητας, από τον μικρότερο έως τον μεγαλύτερο, έχουμε την ανάγκη του φωτός, του αληθινού φωτός, αυτό το φως το οποίο αντικατοπτρίζουν οι Άγιοι. Και αυτό το φως είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι ένα φως κτιστό, δεν είναι όπως το φως του ηλίου, αλλά είναι το άκτιστο και άδυτο φως, το οποίο οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν. Πολύ περισσότερο στην εποχή μας, γιατί δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο μας λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, στο Ευαγγέλιο του. Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον. Ήρθε, λέει, το φως στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός, αλλά κάνει και μια τραγική διαπίστωση. Ο κόσμος, λέει, δεν αγάπησε το φως, αλλά μάλλον το σκότος, και το δικαιολογεί, ίνγαρ τα έργα αυτών πονηρά. Δυστυχώς, το φως έχει την ιδιότητα να φωτίζει και να φέρνει στην επιφάνεια αυτά που δεν θέλουμε να φανούν. Όταν λοιπόν πορευόμαστε μέσα στο σκοτάδι, όταν οι επιλογές μας, οι σκέψεις μας, τα έργα μας είναι σκοτάδι, τότε φοβόμαστε το φως και δεν ερχόμαστε προς αυτό για να φωτιστούμε. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, αυτό το φως που αντικατροπτρίζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και ο σημερινά Άγιος μας, ο Άγιος Γεράσιμος, που με τη διδασκαλία του όσο ζούσε εδώ στην Ιερά Νήσο της Κεφαλινίας φώτιζε τους ανθρώπους και με την άσκησή του τους οδηγούσε και στο παράδειγμα αλλά και στην σωτηρία. Ευχηθείτε αυτό το φως να φωτίζει και τις ψυχές αλλά και την συνείδηση
και τα έργα μας, ώστε τα έργα όλων να μην είναι έργα σκότους, αλλά έργα του φωτός. Έργα φωτεινά, που θα γίνονται χρήσιμα στη ζωή των ανθρώπων και προπαντός θα προάγουν στην σωτηρία όλων. Και πάλι σας ευχαριστώ που με κάνατε συμμέτοχο στη σημερινή σας χαρά και παρακαλώ να εύχεστε και να δέεστε στον Άγιό μας, ώστε να είναι πάντοτε ο πρόμαχος, το στήριγμα και ο πρεσβευτής για όλους μας, για την σωτηρία πάντων ημών. Αμήν. Όντως Άγιε Λασόνος, εντιμότατοι άρχοντες, αδελφοί, αδελφοί, όντως η σημερινή γιορτή είναι η οικογενειακή γιορτή για όλους τους κεφαλήνες, όχι για μας που είμαστε εδώ στο νησί, αλλά τους απανταχούς της γης. Και συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή και επεκτείνεται από οικογενειακή και εκκλησιαστική να είναι διορθόδοξη, επειδή έρχονται προσκυνητές και από άλλα μέρη και της πατρίδος μας και άλλες ορθόδοξες χώρες. Ευχαριστούμε Άγιε Ελασσόνος για την παρουσία σας χθες και σήμερα στο νησί μας και ευχαριστούμε για το μεστό σας λόγο. Εύχομαι σε όλους, όντως ο Άγιος όπως υπήρξε και διδάσκαλος, διότι και σχολείο είχε στα Ομαλά, όχι μόνο μοναστηριακό αλλά και για τα παιδιά της περιοχής, να είναι και ο δικός μας διδάσκαλος πάντοτε, προστάτης και φρουρός, ο οποίος μας αναγάγει στο φως το ένα και μοναδικό, τον Κύριό μας. Ευχαριστώ όλους σας και εύχομαι καρδίας κι εγώ πάντοτε ο Άγιος να μας στηρίζει, να μας προστατεύει, να μας διατηρεί εν το φωτί και να ζούμε εν το φωτί. Χρόνια πολλά ευλογημένα. Καλό ευλογημένο φθινόπωρο και χειμώνα να μπούμε και να περάσουμε.